Γιατί μας είπατε αρχικά στο ερώτημα για τη νέα ανάπτυξη της Τουρκίας ότι προσπαθεί να παραπλανήσει, ναι. Να σας πω, διότι το Γερμανικό Πανεπιστήμιο, το οποίο ήθελε να κάνει και θέλει να κάνει τις έρευνες στην περιοχή μας για ανάλυση των υδάτων και κάποια άλλα θέματα που είναι τουρκικές αλίες, έχει ζητήσει κανονικά άδεια από την Ελλάδα και την Κύπρο για να κάνει αυτές τις έρευνες. Έχει δοθεί η άδεια από το αρμόδιο τμήμα αλίες για το κομμάτι της περιοχής που είναι στην ΑΟΣ μας. Ναι. Άρα λογικά... Η Τουρκία προσπαθώντας να παραπλανήσει το γενικά το όρους ναυτιλόμενος ότι επειδή δεν αποδέχεται ότι έχουμε ΑΟΣ δυτικά της Πάφου, ήρθε και εξέδωσε μία ναύτεξ και λέει θα κάνει το γερμανικό πλοίο σε αυτή όλη την περιοχή από την Κρήτη μέχρι την Κύπρο. Ναι. Και όπως σας είπα, γι' αυτό εκδώσαμε και εμείς αντινάφτεξ και θα εκδώσουμε ναύτεξ για την περιοχή της ΑΟΣ μας που περιλαμβάνεται στο επιστημονικό πρόγραμμα όταν θα είναι το πλοίο εδώ. Ναι. Δεν εκδίνουμε ναύτεξ έτσι απλώς στον αέρα, ενώ το πλοίο θα βρισκόταν στην Ιταλία, θα εκδώσουμε ναύτεξ για διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας. Ναι, τώρα επειδή υπάρχει επίκληση και της Γερμανίας από πλευράς Τουρκίας, τουλάχιστον σύμφωνα με το δημοσίευμα της Μιλιέτ, εμείς είμαστε σε συνεννόηση με τη Γερμανία καθόλου, κύριε Φοιτήρη? Σας λέω ότι η άδεια, το αίτημα υποβλήθηκε στην Ναι, ενώ μετά την ναύτεξη την τουρκική, ανεξαρτήτως του αιτήματος που υποβλήθηκε, θα έχουμε οποιαδήποτε επικοινωνία? Θα γίνουν ενέργειες, αλλά σας λέω ότι οι Γερμανοί, το Γερμανικό Πανεπιστήμιο έκανε αυτό που έπρεπε. Mm-hmm. Υπέβαλε αίτημα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν έχει να κάνει κάτι με τους Γερμανούς. Ναι. Οι Τούρκοι προσπαθούν να παραπλανήσουν και δίνουν τροφή στα τουρκικά μέσα ότι εξέδωσαν άφτεξη από την Κρήτη μέχρι την Κύπρο. Μάλιστα. Οι Γερμανοί όμως ζήτησαν από την Κυπριακή Δημοκρατία και τους δόθηκε άδεια για το κομμάτι της έρευνας που είναι μέσα στην ΑΟΣ μας, όπως προβλέπεται στο δίκαιο της θάλασσας και όπως είναι αναγυρισμένη. Ναι. Κύριε Φοιτηρή, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δουλειά.